Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Το δεύτερο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών που διεξάγεται στο Κάλι της Κολομβίας, το οποίο μάλιστα είναι και χρυσό, πανηγυρίζει η Ελλάδα. Ο Γιάννης Κορακίδης ήταν πρώτος στη σφυροβολία με ρήψη στα 79 και 11 μέτρα επίδοση, που είναι και η κορυφαία φέτος στον κόσμο στην ηλικιακή κατηγορία. Στο ποδόσφαιρο και στο Europa League, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας για τον τρίτο αποκριματικό γύρο. Έτσι, όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην Ρεβάν στην επόμενη Πέμπτη στη Σλοβακία. Την ίδια ώρα για το Conference League, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στην Πράγα από τη Σλάβια με 2-0 σε ένα μάτς που δικαίως οι πράσινοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του Γάλλου Ρούντι Μπουκέ. Με το ίδιο σκορ, δηλαδή με 2-0, ιτήθηκε και ο Άρης στο Τελαβίου από τη Μακάμπη, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν ως καλύτερο παίκτη τον Κουέστα, που τους γλίτωσε από τα χειρότερα. Στο μπάσκετ, η Εθνική Εφήβων εξασφάλισε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Eurobasket κάτω των 18, νικώντας χθες με 77-61 τη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια ώρα στην Εθνική Ανδρών την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκε χθες στη Γαλανόλευκη, όπως και ο αδελφός του Θανάσης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο τένις, πρόωρο αποκλεισμό στο Σαν Χωσέ γνώρισε η Μαρία Σάκαρη, που δεν βρήκε καθόλου καλό ρυθμό και έχασε σε μόλις 72 λεπτά με 2-0 σετ από τη Σέλμπι Ρότζερς. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και στο κύπελο Ιταλίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.